Ρίσκα που δεν ήταν ο Γιώργος στην ηχογράφηση. Μα παιδιά, σε μία μέρα μέσα τι να πρωτοκάνεις. Έπρεπε να πάει σε κάποιο ραντεβού, να δει τι θα γίνει, πώς θα φτιάξει το βίντεο κλιπ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και έχει τόσο ωραία φωνή ο Γιώργος και λαϊδάει το μωρό μου. Νομίζω φτάνουμε, εδώ κοντά είναι ο Γιώργος. Όντως. Και δεν έχει αέρα να ανεμίζει καμία από τις εσάχ του που έχει. Ναι. Επιτέλους φτάσαμε στο destination. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Ωραία, για μπανάτα θα κατριγιόταν επανέστασαν. Δεν καλώς τον. Τι να κάνω, παιδιά. Μα τι έγινε. Καλά, πού είναι τα υλικά. Για πες. Στενοχωρέθηκα φρικτάρε καμότα, δεν ήμουν στην ηχογράφηση. Αυτό είπαμε, αλλά τι να κάνεις, πού να τρέξεις ρε παιδί μου να βρεις όλα τα υλικά. Βρήκα όμως κάτι που θα ανακαλύψετε μόλις φτάσουμε στο στούντιο. Ένα στοιχείο τρομερό από το παρελθόν. Θα το δούμε εκεί πέρα, είναι έκπληξη. Α, γιατί να μην είσαι βρε Γιώργο μου που κελαϊδάς εσύ με αυτή τη φωνή. Κελαϊδάω, μπορεί να το κάνω σφίνα να το βάλω. Μπράβο, για τέτοιο κελάιδι, ναι, να μην χαθεί. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να σας δείξω τι πράγμα. Από πού κάνει να περάσω, μα τι από είναι εδώ, αυτά, πού μας πηγαίνει. Ελάτε, ελάτε από εδώ, ελάτε από εδώ. Αυτό είναι το αντικείμενο που βρήκα για το βίντεο κλιπ. Είναι το αυτοκίνητο που έκανε δώρο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και κοιτάξτε ομορφιά, παρακαλώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε ομορφιά. Wow. Αυτό είναι το πιο ωραίο βίντεο, Γιώργο μου. Δεν μου λέτε θα βίντεο κλιπαριστεί αυτό τώρα εδώ. Γιώργο μου. Βέβαια. Το αυτοκίνητο που βρήκε ο Γιώργος τελικά για το βίντεο κλιπ ήταν εκπληκτικό. Παρόλο που μας έλειψε στο στούντιο, άξιζε τον κόπο τελικά. Αμάν βρε βεντέτα μας, αμάν βρε βεντέτα μας. Στοιχείο για μέσα του και το λόγο αυτό. Ελάτε παιδιά. Καλά μιλάμε.